πολιτήριο στην πρώην κατοικία των Τσαουσέσκου αναρτά η κυβέρνηση της Ρουμανίας, δηλώνοντας αδυναμία να συντηρήσει το πολυτελέστατο οίκημα και τα 14 στρέμματα που το περιβάλλουν, η κυβέρνηση αποφάσισε να το πουλήσει καθώς η ενοικίασή του κρίθηκε ότι δεν θα προσελκύσει ενδιαφερόμενους. Η οικία χτίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 υπό τις οδηγίες του Νικολάη Τσαουσέσκου και την προσωπική φροντίδα της συζύγου του Έλενα. Πέρασε στον έλεγχο του κράτους με την πτώση του καθεστώτος όταν οι πολίτες εισέβαλαν στο παλάτι για να διαπιστώσουν την πολυτέλεια μέσα στην οποία ζούσε το ζεύγος Τσαουσέσκου. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνταν για τη φιλοξενία διπλωματικών αποστολών από το εξωτερικό. Καθώς όμως αυτές δεν ξεπερνούσαν τις 4 το χρόνο, το ρουμανικό κράτος έκρινε ότι είναι ασύμφορη η συντήρησή του. Το παλάτι διέθετε πισίνα, σάουνα, σολάριουμ και χρυσές βρύσες.